κάνεις σε μένα, μην ξανάρθεις. Δεν το εννοούσες. Κάνεις λάθος. Κεράσεις τίποτα. Δεν έμεινε τίποτα. Συγχαρητήρια. Η μικρή. Κοιμάται. Μην πίνεις μπροστά της. Γιατί. Σε νοιάζει. Τουλάχιστον μην πίνεις πολύ. Θα κάνω ό,τι θέλω. Ό,τι θέλεις. Δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν. Φαίνεσαι κουρασμένη. Είμαι κουρασμένη. Πολύ κουρασμένη. Τη δουλειά. Θα κάνω κι άλλες περικοπές. Τουλάχιστον. Δεν κινδυνεύεις να απολυθείς. Κινδυνεύω. Στο δημόσιο. Όλοι κινδυνεύουμε. Εκτός από σένα. Τι θες. Δεν συμφωνήσαμε να μην ξανάρθεις. Μου λείπετε. Μπορείς να γυρίσεις πίσω. Να μείνεις πάλι μαζί μας μπορείς. Όχι. Τότε βούλωστο. Σου εξήγησα ότι... Πνιγό σου, ναι, μου το έγραψες. Δεν. Δεν άντεχες άλλο αυτή την κατάσταση και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν είχα άλλη δύναμη να προσπαθήσω. Ας μην έκανες οικογένεια. Ήταν λάθος μου. Τροπή σου. Θα ξυπνήσεις τη μικρή. Τροπή σου. Ξέρεις ότι ήταν λάθος. Δεν ήμουν εγώ για τέτοιες ευθύνες. Μου σ' αγαπούσα. Και ήθελες τόσο πολύ ένα παιδί. Άντε γαμίσου που έχεις το βράσος να με κατηγορείς και από πάνω, μαλάκα. Δεν σε κατηγορώ. Ευχαριστώ πολύ. Τον εαυτό μου κατηγορώ. Μπράβο. Εσύ δεν θες τίποτα, εγώ είμαι αδύναμος. Αχ, βαριέμαι. Βαρέθηκα να πω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Είσαι ένα κακομαθημένο σκατόπεδο. Ένα ηλίθιο μαλακιστήρι που κοίταγε πάντα την πάρτη του. Αυτό είσαι, τέλος! Έχεις δίκιο. Χίλιες φορές καλύτερα να έχεις φύγει. Να έχεις φύγει με εκείνη την κόμενα. Ποια κόμενα. Ποια κόμενα! Τώρα δεν είμαστε μαζί! Μπορείς να είσαι ειλικρινής, δεν θα θυμώσω. Είσαι η μόνη γυναίκα που αγάπησα ποτέ. Ψεύτη! Σ' αγαπάω, η απόδειξη είναι μέσα. Μαλακίες. Σ' αγαπάω! Αν αγαπάς δεν φεύγεις. Τρία ολόκληρα χρόνια χωρίς δουλειά. Σου ζητάω λεφτά για τσιγάρα. Και όλη αυτή η μιζέρια και μέσα μου και γύρω μου και παντού. Γιατί, τώρα που έφυγες πώς νιώθεις, ωραία. Ή μήπως βρήκες δουλειά. Νιώθω... Τι? Ελεύθερος. Τι θες. Μου κάνεις κακό. Μας έχεις κάνει τόσο κακό. Ναι. Πρέπει να συνηθίσουμε να ζούμε χωρίς εσένα. Αλλά ναι. Δεν μας αφήνεις. Έρχεσαι και μας πρίζεις με τις ηλίθιες δικαιολογίες σου. Παρέθηκα να συντατεύω. Πρέπει να με καταλάβεις. Δεν μπορώ! Να με συγχωρήσεις πρέπει. Δεν μπορώ! Συγχωρούσα όλα. Και την επιπολαιότητά σου και την τεμπελιά σου και τις γκόμενες όλα. Αυτό όμως δεν μπορώ να στο συγχωρήσω. Να φύγεις έτσι. Πώς έτσι. Να φύγεις από εμάς με αυτόν τον τρόπο. Ποιον τρόπο. Σταμάτα. Πες το. Παράτα με. Πρέπει να το πεις. Δεν θέλω. Πρέπει να το δεχτείς. Μη! Δεν είναι για δουλειά, δεν πήγα εκδρομή. Μη σπάσες. Δεν πήγα διακοπές. Πού πήγα. Πες το, πες το. Φύγες και αυτό. Και ας τρέχανε τα αίματα. Δεν έβγαλε μηλιά.
όταν τις ξεριζώσανε τα μάτια. Γιατί, όπως είπαν οι παλατιανοί, δεν χόρευε καλά. Δεν έβγαλε μηλιά όταν τις ξεριζώσανε τα αυτιά. Γιατί, όπως είπαν οι παλατιανοί, δεν χόρευε καλά. Μηλιά η γάτα, τσιμουδιά, γιατί ήθελε να μείνει στο χορό. Μια φορά και έναν καιρό. Μόνο που τώρα πια δεν μπορούσε καθόλου να χορέψει. Γιατί δεν άκουγε μουσική χωρίς αυτιά. Δεν έβλεπε φως χωρίς μάτια. Και ντρεπόταν, πως ντρεπόταν, να κουνιέται με κομμένη την ουρά. Έτσι, όταν ήρθε η στιγμή να της κόψουνε τα πόδια της τα μπροστινά, δίνει μια η γάτα και το σκάει. Φτερά βγάζει και πετάει. Πετάει η γάτα. Μακριά. Δώρο που μας δίνεται μονάχα μια φορά, λέει η γιαγιά μου. Γι' αυτό πρέπει να τη ζήσουμε τη ζωή μας όσο πιο καλά γίνεται. Να έχουμε δημιουργία, αγάπη, να έχουμε φαγητό, σπίτι, δουλειά, μόρφωση, νοσοκομεία, θέατρα, μα πάνω απ' όλα όνειρα και την ελπίδα να τα κάνουμε πραγματικότητα. Όταν δεν τα έχουμε όλα αυτά, πρέπει να τα απαιτούμε, λέει η γιαγιά μου. Να μην καθόμαστε με τα χέρια σταυρωμένα, περιμένοντας τον Θεό, τα άστρα, για αυτούς που μας κυβερνάνε, να αποφασίσουν χωρίς εμάς. Γιατί όλοι, μα όλοι, αξίζουμε μία καλύτερη ζωή, λέει η γιαγιά μου. Τα λέει όλα αυτά και στον μπαμπά μου και στη μαμά μου. Και εκείνοι λένε ότι ωραία η θεωρία, αλλά στην πράξη οι άνθρωποι δεν έχουν καμία δύναμη. Και ότι είμαστε μέρος ενός συστήματος. Μάλλον, του συστήματος εκείνου που χρυσοπλήρωνε ο μπαμπάς μου, αλλά τον πρόδωσε. Και έτσι, χτύπησε και για μας ο συναγερμός. Και πάει το ωραίο μας στο σπιτάκι. Καταράστηκε η τράπεζα και το πήρε. Δεν πρέπει να φοβάστε, λέει η γιαγιά μου. Φοβάται όποιος έχει κάτι να χάσει. Εσείς όμως δεν έχετε τίποτα πια να χάσετε. Και οι γονείς μου τότε κλαίνε. Κλαίνε και ύστερα κατηγορούν ο ένας τον άλλο. Πάψτε επιτέλους, φωνάζει τότε η γιαγιά μου. Και μετά μιλάμε, πολλή ώρα, για φαγιά. Μην τρώγεστε, μην μασάτε. Εμείς δεν φάγαμε. Ποιος έφαγε? Δεν έχουμε να φάμε. Τέτοια λένε και ξανακλαίνε. Εγώ πάντως δεν κλαίω. Γιατί τώρα που μετακομίσαμε στο σπίτι της γιαγιάς, περνάω τέλεια. Η δική μου η γιαγιά είναι διαφορετική. Δεν μου λέει παραμύθια, γιατί κοιμίζουν, λέει, το μυαλό. Μου διαβάζει μόνο ένα μαγικό βιβλίο που το λένε Αλμανάκ. Το Αλμανάκ της γιαγιάς μου είναι κάτι σαν μπερδεμένο ημερολόγιο. Για κάθε μέρα του χρόνου έχει και μία ιστορία να σου πει. Μία πληροφορία. Μία κουβέντα. Μιλάει για σπουδαία πράγματα, αλλά και για μικρά. Έχει ωραία λόγια, αλλά και άχρηστες και βαρετές πληροφορίες. Το αλμανάκ είναι κάτι σαν τη ζωή, λέει η γιαγιά μου. Και μου το διαβάζει για να μαθαίνω πράγματα που έχουν συμβεί. Πράγματα που συμβαίνουν στα αλήθεια, όχι παραμύθια. Μου το διαβάζει για να σκεφτώ και να καταλάβω. Νομίζω ότι έχω καταλάβει. Νομίζω ότι δεν θέλω να είμαι ωραία κοιμωμένη. Νομίζω ότι θα βρω τρόπο να ξυπνήσω μόνη. Γιατί κανένας πρίγκιπας δεν θα έρθει να μας σώσει. Ούτε σε χίλια χρόνια. Τέλος.